Εκδήλωση με θέμα την συνθήκη της Λοζάνης διοργανώνει ο Ροταριανό Όμιλο της Αλεξανδρούπολης σε γνωστό ξενοδοχείο τη πόλη. Η εκδήλωση θα γίνει στις 8 το απόγευμα της Δευτέρας με αφορμή την έξαρση του φαινομένου των προσφύγων στην Ελλάδα. Ται, ταιριάζει και με το, με το, θέμα το προσφυγικό που βρίσκεται σε έξαρση. Να μα θυμίσει λίγο και εμά τι περάσαν οι Έλληνε για να έρθουν στην πόλη μα, η οποία είναι μια ε, πόλη που φτιάχτηκε από πρόσφυγες. Ε, ξαναδοκιμάστηκε πριν από μερικά χρόνια με του, πάλι με τους πάλι νοστούντες από την ε, Ρωσία. Ε, μπορώ να πω ότι γνωρίζει καλά την προσφυγιά. Στην εκδήλωση θα γίνει ομιλία από την ιατρό του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου τη Αλεξανδρούπολη, Ιωάννα Κουγιουμτζή, με θέμα Ο ξεριζωμό στο όνομα τη ελευθερία. Η ομιλία μου έχει θέμα Ξεριζωμό στο όνομα τη ελευθερία. Έχει να κάνει με την υπογραφή τη συνθήκη τη Λοζάνη στι 30 Ιανουαρίου του 1923 και, διαπραγματεύεται την ανταλλαγή των πληθυσμών Ελλήνων που βρισκόταν στην Τουρκία και Τούρκων οι οποίοι ανταλλάχθηκαν με του Έλληνε τη Τουρκία που βρισκόταν εδώ στην Τουρκία, δηλαδή που βρισκόταν εδώ στην Ελλάδα. Ε, η ομιλία μου σκοπό έχει να δείξει το δράμα που πέρασαν και οι δύο λαοί, και ο ελληνικός και ο τουρκικός λαός, τις κακουχίες και οτιδήποτε αντιμετώπισαν αφήνοντας τα πάτρια εδάφη τους, είτε ήταν Έλληνες είτε ήταν Τούρκοι και πηγαίνοντας σε άλλα εδάφη τα οποία ήταν άγνωστα για αυτούς, μέσα σε άγνωστο κόσμο, πληθυσμό και εχθρικό πολλές φορές. Τα προβλήματα οτιδήποτε αντιμετώπισαν, τις τον ψυχολογικό παράγοντα, φύγανε από πολλά χρόνια γενιές ολόκληρες, αφήσαν τους νεκρούς, τους, τους, τα σπίτια τους, τα υπάρχοντά τους και πήγανε σε μια... Περιοχή και σε μια χώρα που δεν τη γνωρίζανε και πολλέ φορέ δεν ξέρανε ούτε τη γλώσσα του. Η κυρία Κουγιουμτζή κάλεσε όλου του πολίτε τη Αλεξανδρούπολη να έρθουν και να παρακολουθήσουν την ομιλία, τονίζοντα ότι η πόλη δημιουργήθηκε από πρόσφυγε και ότι πρέπει οι πολίτε να μην ξεχνούν του προγόνου του. Η Αλεξανδρούπολη ε, είναι μια προσφυγική πόλη. Ε, υπάρχουν διάφοροι σύλλογοι εδώ, οι Ενίτε, οι Καπαδόκε, οι Απολωνιαδίτε. Ε, όλοι έχουν έρθει πρόσφυγε εδώ ε, και καλούμε όλο τον κόσμο της Αλεξανδρούπολης να παραστήσει συγκεκριμένη ομιλία για να θυμηθεί και να αισθανθεί ό,τι αισθανθήκαν οι πρόγονοί μας. Γιατί καλό είναι να μην τους ξεχνάμε, να μην ξεχνάμε αυτά που περάσαμε εμείς. Είναι μαθήματα ιστορίας για όλους μας.